κατάσταση είναι όντως δύσκολη και καθημέραν καθίσταται δυσκολότερη. Παραδοχή Προέδρου της Δημοκρατίας για την δύσκολη οικονομική πραγματικότητα με τον πληθωρισμό να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά χωρίς κανένας να μπορεί να προβλέψει το τέλος του εφιάλτη. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ερωτηθεί σχετικά προειδέαση για την λήψη μέτρων προς άμβλυνση των επιπτώσεων της ακρίβειας, βάζοντας ωστόσο όριο. Έχουμε αποφασιστικότητα να βοηθήσουμε, αλλά πάντοτε μη παραγνωρίζοντας και τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους. Και το γεγονός ότι δυστυχώς η αντιμετώπιση του πληθωρισμού όπως διαμορφώνεται μέσα από τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πόλεμο δεν είναι κάτι που έχει τερματιστεί έτσι ώστε να μπορεί κανένας να πει μέχρι πού φτάνουν τα μέτρα που θα ανακουφίσουν. Υπογραμμίζοντας ότι τουλάχιστον στην Κύπρο η ΆΤΑ αναπληρεί σε κάποιο βαθμό την απώλεια εισοδήματος. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με ασκήσεις επί χάρτου και στην βάση των εισηγήσεων που έχουν τεθεί ενώπιόν του επιχειρεί να ολοκληρώσει τις προτάσεις που θα θέσει επιτάπητο στην σύσκεψη της Παρασκευής. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η ανανέωση της μείωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 9% για τους οικιακούς χρήστες, την ώρα που τα κόμματα και οι παράγοντες της αγοράς πιέζουν για την λήψη επιπλέον στοχευμένων μέτρων. Αν μπορούμε να ανακουφίσουμε το καταναλωτικό κοινό με μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα προϊόντα υπεραγορών, αυτά που είναι ευρείας κατανάλωσης. Έστω κάποια ανάσα να δώσουμε στα νοικοκυριά, γιατί είναι αυτά που δεν λείπουν από κανένα σπίτι, από κανένα νοικοκυριό. Καμπανάκι κινδύνου και από τον σύνδεσμο αρτοπιών με τον πρόεδρό του να κάνει λόγο για την χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών και να καλεί την κυβέρνηση να βάλει στο συρτάρι, τουλάχιστον επί του παρόντος, την θέσπιση κατώτατου μισθού. Από την πόλη του χρόνου σήμερα είχαμε μια αύξηση μεταξύ 8 και 10%. Παρά ότι αυξήσαμε και στην ένταση, μειώθηκε ο κύρος. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ξοδέψει. Ο πληθωρισμός είναι κοινωνικό ζήτημα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, σημειώνει εξάλλου σε άρθρο του ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Μιχάλης Περσιάνης, ο οποίος προειδοποιεί και για τους κινδύνους που εγκυμονεί ενδεχόμενη προσπάθεια μείωσης των τιμών. Ο στόχος να μειωθούν οι τιμές είναι βέβαιο πως θα αποτύχει και μάλιστα με υψηλό δημόσιο κόστος. Τα μέτρα πρέπει να είναι ανακουφιστικά κοινωνικού ύφους με σκοπό να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να προστατευτούν κατά το δυνατόν οι μισθοί και δίοι χαμηλότεροι στην κοινωνία μας. Για να πετύχει ο πραγματικός στόχος, ο οποίος είναι κοινωνικά δίκαιος και οικονομικοτεχνικά εφικτός, πρέπει τα μέτρα να είναι στοχευμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Στο μεταξύ, τις ιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκαν χθες, σχολιάζει σε ανακοίνωση ο Υπουργός Οικονομικών. Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΑΕΠ για το 2022 και 2023, σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και προκλήσεων, γενικά συμβαδίζουν με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπουν ανάπτυξη 2,7% και 3,8% και καταδεικνύουν ακόμη μια φορά την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας σε περιόδους κρίσεων. Σημειώνοντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5% όπου η Κομισιόν προβλέπει για την Κύπρο το 2023 είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.